μαζί σου θα με στολέω στο ξεροδόρι στη βάρη χειμωνιά. Κι όταν θα βρέχει και θα χιονίζει, κι όταν ο ήλιος θα λιώνει σιδερά, κι αν είσαι η πρώτη κι αν τελευταία, είσαι για μένα η μοναδική, η ομαδάρα η πιο ωραία. Παλή Γιώργου, εδώ πολύ κέρια επέμβαση και μια πάσα τώρα στην πλάτη της άμυνας, δεν υπάρχει offside, τέτα τέτ μεγάλη ευκαιρία, κέρια επέμβαση από το Φώτη Κιμπουρό και πάλι κατοχή για την Καβάλα, μια πάσα έξω δεν θα βρει το στόχο της ο Χατζόπουλος. Κυπουρός λοιπόν δίνει συνέχεια, μπάλα στον αέρα και προσπάθησε ο Τουμανίδης και τώρα ευκαιρία για τον Καμπανιακό, μια κάθετη μέσα στην περιοχή, το σουτ, πολύ καλή ευκαιρία για τον Καμπανιακό, η μεγαλύτερη για τους φιλοξενούμενους στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ήταν πολύ ωραία κίνηση και πολύ ωραία πάσα του Μπάλιου. Το τελείωμα ψηλά πάνω από την αιστεία του Αθανασίου στο 21ο λεπτό. Με τον Προβατίδη εκεί να ψάχνει να βρει στήριγμα, να διώχνει, να μην μπορεί. Μπαντάνης να κάθεται μέσα στην περιοχή. Παπά στο σουτ, επέμβαση από τον Κυπουρό. Η μπάλα εντός του αγωνιστικού χώρου. Σάββος ο Κυριακίδης έτοιμος να εκτελέσει. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, είναι δυνατή εκτέλεση. Νέο γέμισμα με το κεφάλι. Ένα ψαλιδάκι γκολ. 1-0 για την Καβάλα. Εξαιρετικό τελείωμα από τον Γιώργο Τολίτσκα, ο οποίος κάνει εκεί ένα ψαλιδάκι το οποίο καταλήγει στην αριστερή γωνία του Φώτη του Κιμπουρίου, ο οποίος μένει όρθιος και έτσι η Καβάλα προηγείται μετά από 43 λεπτά παιχνιδιού στο Ανθήκα Ραγιάννη του Καμπανιακού με 1-0. Στη σέντρα οι φιλοξενούμενοι με το εξαιρετικό τέρμα του Γιώργου Τολίτσκα. Περάσει από τον Παλή Γιώργο, ο οποίος είναι κάτοχος και θα βγάλει μια κάθετη τώρα στην πλάτη της άμυνας για τον Πτινόπουλο, ο οποίος με τις κόντρες θα ευνοηθεί και θα πατήσει περιοχή. Θα βγάλει μια πάσα, ένα σούτα τον Παπά, πολύ ψηλά, out. Στο 54 είναι. Μπαλά είναι σε πόδια γηπεδούχων. Πολύ ωραίο πέρασμα και τώρα προϋποθέσεις για την Καβάλα με μια πάσα η οποία περνάει πολύ ωραία για τον Πτινόπουλο. Νέα πάσα μέσα στην περιοχή. Η σημαία έχει σηκωθεί. Αν και το πλασέ το αποκρούει ο Φώτης ο Κυπουρός. Κυριακίδης και θα διαλέξει τον Δουμάνη από τα αριστερά. Και πάλι Κυριακίδης στην περιοχή. Πολύ ωραία. Δουμάνης τώρα έχει χώρο. Θα κάνει μια πάσα. Ένα σούτ. Ο Κυπουρός εκεί. Νέο γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι, για να δούμε, η μπάλα πολύ ψηλά, ενώ υπάρχει και επιθετικό φάουλ. Της υποχρεώνει τις δύο ομάδες να συνεχίσουν το παιχνίδι, με τον Πτινόπουλο τώρα να είναι κάτοχος της μπάλας. Η κάθετη στο όριο με τον Αλέξο Πρατσιάνη να μην είναι εκτεθειμένος. Ο Αλέξο Πρατσιάνη κάνει τη σέντρα, οι κόντρες, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου σε out. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Μπαντάνη. Αντάνης προς τον Παλή Γιώργο, οι κόντρες, ο Παλή Γιώργος είναι νικητής αυτή τη μάχη και ο Μπρατσιάνης στο όριο, δεν υπάρχει κάτι, ο Μπρατσιάνη τώρα τέταρτος με τον Κυπουρό, πλασάρι 2-0 ο Αλέξος Μπρατσιάνη, επιστροφή στα γκολ για τον στράικερ της Καβάλας, ο οποίος βγήκε στην πλάτη της άμυνας, βγήκε φάτσα με το τέρμα, πλάσαρε ιδανικά το φόντο του Κυπουρό, 2-0 για την Καβάλα, το 75 φαίνεται. Η Καβάλα να κλειδώνει το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο και να πιάνει τους 49. Πάντα μαζί σου θα με στολέω στο ξεροδόρι στη βάρη χειμωνιά. Κι όταν θα βρέχει και θα χιονίζει, κι όταν ο ήλιος θα λιώνει σιδερά, κι αν είσαι η πρώτη κι αν τελευταία, είσαι για μένα η μοναδική. Το γκολ για την αγαπημένη μας ομάδα, Αλέξανδρος Μπρατσιάνη. Μπρατσιάνη, αλλά στα πλάγια τώρα και πάλι θα προλάβει ο σκόρερ. Το γύρισμα, ο Κυπουρός λέει όχι. Καβάλα συνεχίζει να σφυροκοπεί την εστία του Φώτη του Κυπουρού. Ένα πλασένο υπάρχει στο έδαφος. Ο Φώτης ο Κιβωρής, η μπάλα είναι στα δίχτυα, αλλά ο κύριος Κοτσάνης έχει σταματήσει το παιχνίδι, καθώς ο πορτιέρο των φιλοξενούμενων βρίσκεται στο έδαφος. Οπότε τον γκολ δεν θα μετρήσει. Ο Αλμπάνης εκτελεί και ο Μπαντάνης θα κάνει μια γεφαλιά. Το χείο όμως για τους φιλοξενούμενους. Με τον Πάλα να κάνει ένα σούτ, εξαιρετική επέμβαση με ανάποδο χέρι από τον Αθανασίου. Να παραχωρεί κόρνερ. Το Μπλιό, μαχητικός εκεί ο Μπλιός. Πολύ όμορφα, θα κάνει και τη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι, μόνος του, θα προσπαθήσει, θα στρώσει την μπάλα στον Θωμαΐδη. Το σούτ του Θωμαΐδη, η μπάλα λίγο out από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Φώτη του Κυπουρού, ο οποίος σύλλεγχε τη φάση. Ο Βουλευρά Καβάλας και το τελείωμα ήταν ακόμα καλύτερο. Τελευταίο σφύριγμα στον Ανθήκα Ραγιάννη για την 31η αγωνιστική. Ο ΑΟΚ πετυχαίνει νίκη απέναντι στον Καμπανιακό με 2-0.